Γεια σας παιδιά, βρισκόμαστε εδώ σε ένα ακόμα βιντεάκι των The Greek Legion και σήμερα παίρνουμε ένα video game. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ, θα πούμε κατευθείαν στο ψητό. Μιλάμε για ένα video game το οποίο ανέμενε με ανυπομονησία σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός των gamers σε αυτό το πλανήτη και δεν είναι άλλο παιδιά από τον God of War. God of War PlayStation 4. Πάμε! Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε το παιχνίδι με αυτόν εδώ το μουσά το κύριο που θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει gamer σε αυτό το πλανήτη ο οποίος θα γνωρίσει ποιος είναι αυτός. Να πατήσουμε τώρα ένα, όπως μας λέει. Παιδιά, η κίνηση είναι απίστευτη, ο ήχος είναι απίστευτος. Τα γραφικά είναι απίστευτα. Είπες τώρα. Βρήκα μερικά. Μπες στη βάρκα, μικρέ. Θέλεις ακόμα να το δέσω στη βάρκα. Μικρέ. Αρκετά. Πατέρα. Τι. Άλλαξε κάτι. Το δάσος φαίνεται διαφορετικό τώρα. Όλα είναι διαφορετικά, μικρέ. Προσπάθησε να μην το σκέφτεσαι. Μάλιστα. Πατάμε και το όμικρον εδώ. Λέγαμε πριν για τα απίστευτα γραφικά, για αυτή τη φοβερή κίνηση, τον απόλυτο ήχο και σε όλα αυτά έρχεται να δέσει παιδιά και αυτή η συγκλονιστική μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή τι να πω τώρα, το game παιδιά έχει αγγίξει την τελειότητα. Δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή αν παίζω games ή αν παρακολουθώ μια ταινία σε ένα σινεμά.
Είναι απίστευτο, παιδιά, αυτό που βλέπω κι εγώ. Απίστευτο. Ήταν το τελευταίο. Εκεί βλέπω τη μητέρα μου. Εκεί βλέπω τον πατέρα μου. Εκεί με καλούν να πάω. Εκεί με καλούν να πάω. Είναι έτοιμη. Γύρισε σπίτι σου. Είσαι ελεύθερη. Λυπάμαι. Πίεσε. Το μαχαίρι ήταν δικό της. Τώρα είναι δικό σου. Σε έμαθα να κυνηγάς. Όσα ήξερε. Δείξε μου. Τώρα. Τώρα. Τι κυνηγάμε. Θα κυνηγήσεις ελάφι. Προς τα πού? Εκεί που πήγε το ελάφι. Εντάξει. Από εδώ.
Πατέρα, γιατί το κάνουμε αυτό τώρα? Πρέπει να ξέρω αν θα αντέξεις το ταξίδι. Μετά θα φύγουμε για το βουνό. Από σένα εξαρτάται. Κυνήγα. Ωραία, βλέπουμε εδώ πέρα το χειρισμό του παιχνιδιού. Απλώς, όπως τα περισσότερα game που έχετε παίξει, απλώς ο χειρισμός με το χειριστήριο PlayStation. Αυτό που θέλουμε έτσι να επισημάνουμε, έχουμε συνηθίσει το God of War σε σκηνές απίστευτης δράσης και ομής βίας. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, βλέπουμε το καινούριο το επεισόδιο της σειράς. Ξεκινάει με ένα απίστευτο story. Με μια απίστευτη ιστορία. Πολύ ωραία μουσική. Φυσικά και ξέρουμε, εντάξει, από ό,τι έχουμε διαβάσει. Όμως όχι ελαφιού, θα συνεχίσω να ψάχνω. Όπως λέγαμε, φυσικά και ξέρουμε ότι θα ακολουθήσουν απίστευτες σκηνές δράσης. Αλλά παρόλα αυτά όμως το game ξεκινάει πολύ ήπια, παιδιά. Δεν ξέρω, είναι κάτι που σαν gamer μου αφήνει θετικές εντυπώσεις. Μικρέ, αυτά σου ξέφυγαν. Α, μοιάζουν, μα δεν είναι λαφιού. Βλέπεις, τα άκρα είναι φαρδιά. Αγριοκάτσικο. Η μητέρα σε δίδαξε καλά. Ναι. Βλέπουμε όμως ότι μας αφήνει και το παιχνίδι έτσι να κινηθούμε λίγο σε open world και λίγο παραπέρα. Πολύ καλό, πολύ, πολύ καλές, πολύ θετικές εντυπώσεις, παιδιά. Μιλάμε για απίστευτο παιχνίδι. Συγχαρητήρια πραγματικά στη Sony για αυτό το παιχνίδι. Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι πολύ λίγο. Και άλλα ίχνη. Ναι, αλλά είναι πολύ στρογγυλά. Ίσως αγριογούρουν. Μπράβο. Τώρα τι κάνουμε? Το απολαμβάνουμε σαν gamer, παιδιά. Απολαυστικότατο το παιχνίδι. Από εδώ, μικρέ. Μα το ζωηρός ο μικρός. Ίχνη ελαφιού, φρέσκα. Από εδώ. Το βρήκα. Πιο αργά, μικρέ. Συγγνώμη. Το κυνηγάς το ελάφι, δεν το καταδιώκεις. Εντάξει, πατέρα. Μας έσπασε τη γέφυρα. Πώς θα περάσουμε απέναντι? Κάνε πέρα.
Κοιτάξτε, παιδιά, πώς έπιασε το τσεκούρι. Να το! Στάσου! Μα τι κάνεις! Τώρα θα φυλάγεται! Ρίχνε μόνο! Ρίχνε μόνο όταν σου λέω εγώ. Λυπάμαι. Μη λυπάσαι. Γίνε καλύτερος. Βρες το. Βρες το. Τι έπωσε ο μικρός. Λέγαμε λοιπόν, μας έκανε εντύπωση ο τρόπος που έπιασε το τσεκούρι όταν το πέταξα. Θυμίζει λίγο το Θεό του κεραυνού, το Θόρ. Όπα! Δεν είσαι έτοιμος. Είναι πίσω. Τέλος λίγη μάχη, παιδιά. Ντρόγκαρ, δεν έχουν πλησιάσει ποτέ ξανά τόσο τα δάση μας. Μη σταματάς. Εκεί πάνω! Πήγε στον παλιό ναό. Η μητέρα είπε να μην πάω ποτέ εκεί. Δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν, μικρέ. Μου δίνεις το τόξο πίσω τώρα. Το χτυπάς από εδώ. Πρέπει να πάμε πιο κοντά. Για κυνήγι έχω πάει πάρα πολλές φορές με τη μητέρα. Ποτέ δεν ήθελες να με πάρεις. Γιατί τώρα? Ήταν η επιθυμία της και ήταν ώρα. Εντάξει. Ντρόγκαρ! Πρέπει να ανοίγει η πύλη. Ανοίγει.
Οπότε... Ωραία. Πατέρα, κοίτα. Περίμενε το σήμα μου. Ήρεμα. Μη σκέφτεσαι ότι είναι ζώο. Απλά ένα στόχος είναι. Καθάρισε το μυαλό σου. Στόχευσε σταθερά και εισέπνευσε. Εκπνέεις και αφήνεις. Το πέτυχα. Ωραία. Είναι ακόμα ζωντανό. Το μαχαίρι σου. Όχι. Τελείωσε ό,τι άρχισες. Δεν μπορώ. Στάριο. Κοίτα με, μικρέ! Μικρέ! Κοίτα με! Τα καταφέραμε.
είσαι έτοιμος. Τι? Σοβαρά? Βρήκα το ελάφι. Απέδειξα τι αξίζω. Γιατί δεν είμαι έτοιμος? Επιστρέφουμε σπίτι. Δεν έχω αρρωστήσει για πολύ καιρό τώρα. Μπορώ να το κάνω. Δεν είσαι καθόλου έτοιμος. Παιδιά, είδαμε και κάποιες σκηνές μάχης. Το σπίτι είναι από εδώ. Από το video game. Εντάξει, τι να πούμε, ό,τι και να πούμε, παιδιά, είναι λίγο. Το παιχνίδι είναι απίστευτο. Οπότε κατά τη δική μας άποψη, παιδιά, τι να σας πω, θεωρώ ότι είναι αδύνατο να υπάρξει gamer ο οποίος να μην έχει παίξει αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι, όπως βλέπετε και εσείς με τα ίδια στα μάτια, δεν... είναι ένα απλό video game. Όπως λέγαμε, το παιχνίδι, παιδιά, δεν είναι ένα απλό video game, είναι ένα αριστούργημα. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να το αγοράσετε και να το παίξετε. Απίστευτο game, παιδιά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εννοείται ότι θα συνεχίσουμε να το παίζουμε μέχρι να το τερματίσουμε. Οπότε, καλά να περάσετε αυτό το χρόνο.
που θα παίξετε το συγκεκριμένο video game. Τα λέμε, γεια σας!